Εξοπλισμό που μόλις είχε αγοραστεί και ο οποίος βρισκόταν ακόμα στις κούτες, έκανε φτερά από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Πανεπιστημίου Πολυγάλου. Η κλοπή έγινε αντιληπτή από εργαζόμενους του Ιδρύματος όταν άνοιξαν το συγκεκριμένο κτίριο. Την Παρασκευή το πρωί επισκέφτηκα το χώρο όπου ο εργολάβος διόρθωνε τις τελευταίες λεπτομέρειες και ήταν όλα στη θέση τους. Τη Δευτέρα πληροφορηθήκαμε από υπαλλήλους του Πανεπιστημίου ότι έλειπε δυστυχώς μία τηλεόραση, ένας φούρνος μικροκυμάτων και ένα λάπτοπ. Η κλοπή αυτή θα στερήσει από τα παιδιά μας τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε λίγες εβδομάδες πρόκειται να ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχτεί τα δεκάδες παιδιά των εργαζομένων του Ιδρύματος, τα οποία θα περνούν δημιουργικά το χρόνο τους όσο οι γονείς τους θα εργάζονται. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια νεοσύστατη δομή της Πανεπιστημίουπολης του Ρεθύμνου. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου συνέστησε πέρυσι ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Νέων για να εξυπηρετεί τους διοικητικούς υπαλλήλους, τα μέλη ΔΕΠ αλλά και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Και αυτή τη δομή αποφασίσαμε φέτος να την εξοπλίσουμε με έπιπλα και βασικές ηλεκτρονικές υποδομές. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι το κέντρο δεν είχε προλάβει να λειτουργήσει, ήταν τώρα στο στάδιο για να λειτουργήσει. Ακριβώς είχαμε αγοράσει τον εξοπλισμό για να λειτουργήσει στο θερινό πρόγραμμα που θα αρχίσει εντός ολίγων εβδομάδων. Οι προοπτικές ανάπτυξης του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδών είναι πάρα πολύ καλές. Ο αναπληρωτής πρίτανης του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Πανουδάκης, που μίλησε στην Νέα Τηλεόραση Κρήτης, δεν έκρυψε την αγανάκτησή του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως ελεηνή την πράξη που έγινε. Θεωρώ ότι η πράξη αυτή είναι μια πράξη ελεηνή και που ατιμάζει αυτόν που τη διέπραξε. Για το περιστατικό έχουν ήδη ενημερωθεί και οι αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου, οι οποίες διεξάγουν σχετική έρευνα.